κοντά σας. Πώς το πάρω, μικρό μου... Πώς θα σε πω, καμιλάκι? Μικρό μου κρέμλι. Μικρέ μου Γιώργο. Παιδιά, σας πω κάτι, αλήθεια. Όταν βλέπω τον Γιώργο μου θυμίζει καμιλάκι. Να το κοιτάξεις αυτό και να πας και σε ένα γιατρό κάποια στιγμή να γλιτώσουμε. Πες μου, τι γίνεται με τον Κορομιλά. Ρούλα Κορομιλά, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της, μιλάει για όλα. Παρουσίασε τα... Τα παιδικά της βιβλία. Καλέ παιδιά, είδατε τι έγινε με την Κατερίνα καινούριο. Ναι. Το είδατε. Μεγάλο μαλαφούκι. Και την ώρα που ήθελε να κάνει δηλώσεις στις κάμερες, είπε ότι εγώ έχω έρθει εδώ πέρα για τα βιβλία της Ρούλας Κορομιλά, το Μάικ το Φαζολάκι και τον έβησε. Εντάξει, μωρέ, μπερδεύτηκε. Θέλω να σου πω ότι η Ρούλα μιλάει για όλα ενηγματική όσον αφορά τις εξελίξεις με το συμβόλαιό της στον Αλφα. Απαντά στην Ντέπι Κολεμά, η οποία σε μια κριτική της είπε ευτυχώς που η Ρούλα Κορομιλά δεν είναι μπροστά στην κάμερα. Μιλάει για τα νέα παιδιά. Θα τις τα φτιάξω εγώ, θα βγούμε οι τρεις μας και θα τις τα φτιάξω. Ναι, και μιλάει και για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Πολύ ωραία. Τελικά... Η φημολογία φήμηση θα γίνει με τον Α και με το συμβολαιό σας. Σήμερα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα, χαρούμενη, ευχάριστη, γιατί ήρθα σε επαφή με παιδιά και νομίζω ότι συζητήσαμε αρκετά πράγματα για τα βιβλία μου και έχουμε τη δυνατότητα και το χρόνο να τα πούμε πολλά τέτοια πράγματα μετά τα Χριστούγεννα, πολλά να συζητήσουμε. Τηλεοπτικά δηλαδή δεν θέλετε να πείτε κάτι για το τι θα γίνει μετά τον Ιανουάριο. Σε όλους τους συναδέλφους μου καλή επιτυχία και να καλή χρονιά. Και χρόνια πολλά. Γιατί θα θέλετε να γιατί είναι με κάποιοι που δεν θα τους δω. Δηλαδή αυτούς που βλέπω θα τους πω χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Αλλά σε κάποιους συναδέλφους που δεν θα τους βλέπω, δεν είμαστε πολύ πολύ φίλοι, να τους ευχηθώ μέσα από τις κάμερες καλή χρονιά και καλή επιτυχία. Από Ιανουάριο δηλαδή βλέπουμε ότι θα φύγετε. Άλλη ερώτηση. Είμαι στην τηλεόραση διότι δουλεύω για την τηλεόραση, δουλεύω για τα παιδιά της τηλεόρασης και είναι καλύτερο σε αυτή τη φάση να δουλεύω πιο πολύ για τα παιδιά που είναι πιο νέα και είναι μπροστά στη τηλεόραση και να είμαι λίγο αποστασιοποιημένη. Ντέπι Κολεμά έκανε ένα σχόλιο. Δεν θέλω να σχολιάσω ούτε τι είπε η Ντέπι Κολεμά, ούτε κανένα συνάδελφος, διότι πραγματικά σας λέω, δεν διάβασα, δεν διαβάζω, δεν με απασχολεί αυτό το κομμάτι. Ο καθένας στην εποχή μας, στις μέρες μας είναι ελεύθερος να δρά, να μιλά και να γράφει όπως θέλει και όπως φαντάζεται. Δεν θα κάθομαι να δίνω απαντήσεις σε κάποιον που έχει κάποια γνώμη ή κάποια σκέψη για μένα, για όνομα του Θεού. Εξάλλου, νομίζω παιδιά, μετά ο κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του. Δεν μπορείς δηλαδή τώρα να κάθεσαι να αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Όλα είναι μια χαρά. Ο καθένας μπορεί να κάνει θέλει. Πάντως, Ρούλα, οι μέρες των γιορτών, Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, είναι απόλυτα ταυτισμένες μαζί σου. Γιατί είναι παιδικές μέρες. Γιατί αφενός είναι παιδικές μέρες, αφετέρου... Και είναι... μέρες για χαρά, γιορτή, ευτυχία, οικογένεια, εννοείται. Δωράκια εννοείται. Που δεν υπάρχουν. Είναι πάντως μέρες που πραγματικά... μπαίνεις και συνεχίζεις να μπαίνεις κατά κάποιο τρόπο μέσα από τα βιβλία σου σε κάθε ελληνική οικογένεια. Νομίζω δηλαδή ότι είσαι η γυναίκα που έχει κάνει πρωτοχρονιά με όλα τα ελληνικά σπίτια κατ' εξοχή. Ναι, έχω κάνει τόσα χρόνια. Τηλεοπτικά εννοείς. Ναι. Ναι. Με άλλο τρόπο. Τηλεοπτικά ναι, μέσα από τις εκπομπές βεβαίως. Αλλά και περισσότεροι συνάδελφοι τώρα κάνουν τηλεοπτικά πρωτοχρονιές μέσα από τις εκπομπές. Δεν τις κάνω μόνο εγώ. Όλα τα παιδιά κάνουν. Πώς να έχουμε σόρια, παιδιά, με όλη αυτή την τραγική κατάσταση που συμβαίνει. Εκτός και αν θέλετε να βγάλετε είδηση που δεν θα τη βγάλετε από μένα. Εσείς σκέφτεστε τηλεοπτικά να επιστρέψετε. Είμαι στην τηλεόραση, κάνω δουλειά στην τηλεόραση, νομίζω, όχι νομίζω, σίγουρα αρκετά δημιουργική και όλα είναι μια χαρά και πάνε περίφημα. Πάντως θα μας άρεσε πάρα πολύ και ένα σενάριο που διαβάσαμε σήμερα σε μια εφημερίδα που θα σε ήθελε να επιστρέψεις στον Αντένα που ούτως ή άλλως είναι το κανάλι. Δεν διάβασα καθόλου γιατί σήμερα ήμουν πολύ φορτισμένη και αγχωμένη, θα σας έλεγα την αλήθεια. Περίμενες ότι είναι πολύ καλά, Και μην ψάχνετε να βρίσκετε πράγματα να με ρωτάτε. Παιδί. Είμαι πολύ καλά. Αλήθεια. Είναι τον Ιανουάριο με το συμβόλαιό σας με τον Άλφα. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Στις δουλειές μας γίνονται πολλά πράγματα σε όλες τις δουλειές του κόσμου και στην τηλεόραση. Έχουμε χρόνο μέχρι τον Ιανουάριο να πούμε, ξέρεις πόσα πράγματα. Πολλά. Ο Άγιος Βασίλης φέτος τι θέλεις να σου φέρει. Σε μένα τι να φέρει ο Άγιος Βασίλης. Να σας πω κάτι, δεν θέλω να φέρει σε μένα κάτι ο Άγιος Βασίλης. Να φέρει εκεί
σε όλο τον κόσμο που πραγματικά έχει ανάγκη. Μακάρι, αυτή είναι η ευχή μου. Ό,τι θέλει ο καθένας και επιθυμεί, μακάρι να, ο Άι Βασίλης να του το πάει και την προηγούμενη μέρα για να είναι χαρούμενος και να περάσει ωραίες γιορτές. Χριστούγεννα, πού σκέφτεσαι να κάνεις? Οικογενειακά. Με την οικογένειά μου. Εκπομπές στηρίζεται ακόμα και στον Α, είναι το μέσα στην καλή χαρά που είστε. Εκπομπές όλες του Α. Πάνε πάρα πολύ καλά, είναι εξαιρετικές και οι σχέσεις μας είναι και παραμένουν και θα είναι άψογες με όλους τους ανθρώπους που έχω δουλεύει στα κανάλια και που δουλεύω. Και δεν έχω λόγο. Και άντε να κάνεις τον πυροσβέστη τώρα ανάμεσα στη Σπυροπούλου και τη Γερμανού. Παιδιά, καλές γιορτές, όλα τα νέα κορίτσια έχουν χώρο στην τηλεόραση και σταματήστε να τις βλέπετε περίεργα και παράξενα. Σας παρακαλώ θερμά, όλα τα νέα παιδιά έχουν χώρο και χρόνο να δουλέψουν και να τους αγκαλιάσετε όλους με αγάπη. Τι είναι αυτό τώρα? Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά από την Ρούλα Κορομιλάκη, αρκετά ενηγματική όσον αφορά το συμβόλαιό της με τον Α, που λήγει τον Γενάρη και έτσι όπως έχουμε διαβάσει και έχουμε πληροφορηθεί δεν θα ανανεωθεί. Ναι. Η ίδια δεν ήθελε να χαλάσει καθόλου την ενέργειά της και το χριστουγεννιάτικο αυτό κλίμα το οποίο υπήρχε για να σχολιάσει πράγματα τα οποία ενδεχομένως και να την στεναχωρούν λίγο. Παρ' όλα αυτά υπήρξε η φήμη που την θέλει να επιστρέφει στον Αντένα. Είδατε τι είπε. Ισχύει αυτό τελικά. Είδατε τι είπε. Υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία όσο περνούν οι μέρες γίνονται όλο και πιο έντονα αυτά τα δημοσιεύματα. Δηλαδή η Ρούλα Κορομιλά θα επιστρέψει πίσω από τις κάμερες, αλλά δεν αποκλείεται να συζητήσει και ένα project το οποίο θα την επαναφέρει στο κανάλι το οποίο την ανέδειξε. Η Ρούλα, αν την ακούσατε, ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη. Θεωρώ ότι περιμένει από να λήξει το συμβόλαιό της και να μπει στη διαδικασία να αποδεσμευτεί, να συζητήσει και να μιλήσει. Ναι, ναι, η ίδια, έτσι όπως μίλησε, αυτό που καταλαβαίνει κάποιος είναι ότι το αφήνει ανοιχτό να παραμείνει στον Α. Τι έχει, είναι επικοινωνιακό απλά, όλο εγώ, αυτό. Από αυτό που κατάλαβα είπε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με το κανάλι. Και βέβαια, ότι... και βέβαια έχει πάρα πολύ καλή σχέση με το κανάλι. Θέλω να σας πω ότι ήταν όλος ο Α στην παρουσίαση των βιβλίων της άνθρωπη. Όχι όλος ο Α, περίμενε, η Ναταλία Γερμανού δεν ήτανε. Ναι, λέω ο για Νίκος ανθρώπους... Μουτσινάς δεν ήτανε. Λέω για ανθρώπους πίσω η από τις κάμερες. Η Βίκυ Βασιλείου δεν ήταν. Περίμενε, τότε τι μου λες όλος ο Α. Πίσω από τις κάμερες, εγώ δεν τους ξέρω ποιοι είναι εκεί πέρα οι άνθρωποι. Ναι, είναι οι άνθρωποι όπως που συνεργάζεται η Ρούλα Κορομιλά, γιατί και εκείνη κάνει μια δουλειά τώρα πίσω από τις κάμερες, στηρίζοντας τα νέα παιδιά. Ναι, αλλά περίμενε βρε εσύ, Γιώργο μου. Μην ψάχνεις να βρεις για ποιους λόγους κάποιοι άνθρωποι δεν ήταν. Η Ναταλία, ας πούμε, ξέρω ότι ήταν απόλυτα δικαιολογημένη την ώρα που η Ρούλα παρουσίασε τα βιβλία. Ναι, μήπως λόγω του ότι είναι και γιορτές και ίσως κάποιες εκπομπές να πρέπει να γράψουν. Να είχαν υποκριθεί. Είχαν γράψει την ώρα δεν γράφει. Αλλά όταν υποστηρίζει τόσα χρόνια, ας πούμε, τον Νίκο Μουτσινάη, τη Μαρία Ηλιάκη. Η Μαρία ήταν εκεί. Ήταν η Μαρία Ηλιάκη. Έπρεπε να πάει. Πάντως για μένα, παιδιά, από τα ονόματα που είδα εκεί ήταν πάρα πολύ λίγα. Αυτά που έχει βοηθήσει. Έγινε 6. Στις 8 η ώρα ήταν 7. Το απόγευμα ήταν. Μπορούσαν να πάνε. Για του καλεσμένου. Γιατί έχει και το θέατρο Μουτσινά, μην ξεχνάτε. Εντάξει, εγώ δεν μιλάω για τον Νίκο. Μιλάω για όλους τους ανθρώπους που τους έφτιαξε τη ζωή τους και τις καριέρες. Μας έκανε εντύπωση ότι στήριξε πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ναι, γιατί και γι' αυτό της είπα κάποια στιγμή, άντε τώρα να πώς θα κάνεις τον πυροσβέστη ανάμεσα στην Ναταλία Γερμανού και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και είπε μην ψάχνετε να βρείτε διάφορα. Στηρίζει τα νέα παιδιά. Που τον έχει κάνει τον πυροσβέστη όπως ξέρουμε. Αχ, η Ρούλα Κορομιλά, δεν ξέρω αν έχει κάνει τον πυροσβέστη ή όχι. Πάντως ξέρω ότι έχει κάνει τόσο ωραία και μεγάλα και πολλά πράγματα στην τηλεόραση. Πόσες φορές έχουμε αλλάξει χρόνο με τη Ρούλα Κορομιλά. Πόσες φορές έχουμε κάνει Χριστούγεννα με την Ρούλα Κορομιλά. Πόσες φορές έχουμε συγκινηθεί, έχουμε γελάσει. Προτάσεις γάμου έχουν γίνει. Να σμίγουν οικογένειες έχουμε ξαναδεί. Τηλεμαραθώνιες κατά τα αστέρια. Δηλαδή πραγματικά τεράστιες μεγάλες στιγμές, όχι μόνο για την ίδια αλλά και για εμάς και για την ελληνική τηλεόραση. Μεγάλο κεφάλαιο Ρούλα Κορομιλά. Και στο βίντεο που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα έχουμε κάποιες από τις τόσο δυνατές στιγμές που μας έχει χαρίσει. Πάμε να τις δούμε. Θέλω να γίνω ξανά μικρή. Να μη σε ξέρω, να μη σε χωροπεύτη. Είναι αναμφισβήτητα η πρώτη και μεγαλύτερη showwoman της Ελλάδας.
Rodeo Drive, ο πιο ακριβός δρόμος του κόσμου. Μόνο Rolls Royce κυκλοφορούν, μόνο Ευρωπαίοι σχεδιαστές έχουν τα μαγαζιά τους, μόνο κρίσι ψωνίζουν και επειδή δεν είμαι κρίσος πάω να χαζεύω. Ελάτε κι εσείς, ελάτε, ελάτε. Πρωτοπόρος στο χώρο της τηλεόρασης έφερε για πρώτη φορά καινοτόμα κόνσεπτ, τα οποία όμως παρουσίαζε πάντα με το δικό της μοναδικό τρόπο. Η Ρούλα Κορομιλά έκανε το πρώτο πρωινό στην τηλεοπτική ιστορία. Για χρόνια ήταν η πρώτη οικοδέσποινα του πρωινού καφέ και από το πλατό της εκπομπής της πέρασαν όλοι οι στάρ της showbiz. Το βραβείο γυρίζει, τριγυρίζει εκεί χρόνια πιστεύω. Γύρω κοντά σε αυτές τις χώρες. Όχι, το βραβείο. Η Σουηδία το έχει πάρει τρεις φορές. Ναι, αυτό δεν έχει σημασία. Έχουμε πολλά χρόνια Eurovision. Η Σουηδία το έχει πάρει τρεις φορές. Στο φαντασμαγορικό Τσάο Αντένα, κάθε Κυριακή γινόταν μια μεγάλη γιορτή. Με μπαλέτα, χορευτικά και καλλιτέχνες πρώτης γραμμής να τραγουδούν ζωντανά. Τα μηχανάκια της AGB είχε σπάσει η εμφάνιση του τότε Λιλιπούτιου Ζορντί που είχε έρθει στη χώρα μας μόνο για το Τσάο Αντένα. Ρώτησα τον αν τώρα είναι έτοιμος να τραγουδήσει και ποιο τραγούδι θέλει να μας πει. Est-ce que tu es prêt à chanter et quelle est la chanson que tu vas nous chanter? Gir, gir. Gir, gir. Στην ιστορία έχουν μείνει και τα αξέχαστα σόου της Ρούλα στην Σύρο. Στο νησί είχαν εμφανιστεί για να τραγουδήσουν μόνο για εκείνη διεθνή στάρ όπως ο Ρίκι Μάρτιν. Τι πιάτσε, Σύρος, Μόρτο. Σύρος, τούτη la gente, eh. En español se dice Σύρος es bello. Ο Ραματσότη είναι κοντά μας και θέλω ειλικρινά να τον ευχαριστήσω. Γιατί τήρησε την υπόσχεσή του. Το Μπράβο ανήκει στις χρυσές σελίδες της τηλεοπτικής ιστορίας. Ένα σοου που κανένας διάσημος δεν είχε αρνηθεί να πάει και να ανοίξει στη Ρούλα την καρδιά του. Εκεί είναι η πόρτα, να ψάχνεις να τη βρεις. Κλείσε τα πόρτα, πριν γυρίσεις. Σπάνιες είναι αυτές οι εμφανίσεις των τραγουδιστών που τότε μπορεί να μην ήταν αυτό που είναι σήμερα, όμως η Ρούλα είχε προβλέψει σωστά την μελλοντική τους επιτυχία. Όπως τα λες, μα και κάτι ακόμα, κάτι να πω για ετούτα τα χρόνια, ούτε λεπτό δεν σταμάτησα να σ' αγαπώ. Μα που δεν έχουν δισκογραφική δουλειά και που είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον θα γίνει αυτό που έγινε και με τον Αντώνη Ρέμο και με χιλιάδες άλλους που έχω φιλοξενήσει κατά καιρό. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Ατάσα τη Θεοδωρίδου, η οποία είναι μια πολύ όμορφη και νέα ερμηνεύτρια και τραγουδάει ένα κομμάτι καταπληκτικό. Κάτι μου κρύβεις, την καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις. Στις αξέχαστες στιγμές της στη τηλεόραση περιλαμβάνονται και τα αμέτρητα ντουέτα της με τα πρώτα ονόματα της εποχής. Μετά από σένα το χαός, μετά από σένα το τίποτα, μετά από σένα εγώ δεν αναπνέω και είναι όλα σήμαντα. Για πρώτη και μοναδική φορά η μαμά Άννα Βύση και η μικρούλα Σοφία Καρβέλα εμφανίστηκαν μαζί στο πλατό για χάρη της φίλης τους Ρούλας αλλά και του τηλεοπτικού κοινού. Σοφία, πού είσαι σε παρακαλώ! Σοφία, έλα μέσα! Τότε το Beverly Hills έσπαγε ταμεία και η εκρηκτική Κέλλη ήρθε στην Ελλάδα μόνο για τη Ρούλα, προσθέτοντας στο βιογραφικό της παρουσιάστριας άλλη μία επιτυχία. Μας πει η ίδια ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας. Oh, I don't understand. I mean, δεν ξέρω, ούτε και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι υπέροχο πραγματικά οι πάντες λατρεύουν το show αυτό. Οδηγώντας τρακτέρ και τρέχοντας τα χωράφια, η Ρούλα μας δήλωνε την επιστροφή της το πρωινό λίγο πριν κάνει πρεμιέρα το καλός τους. Κάντε στην άκρη! Έρχομαι, τι βιάζεστε πια! Σε λίγο θα είμαι κοντά σας! Υπό τις οδηγίες του Κώστα Καπετανίδη, στο πρωινό 11 και κάτι, η Ρούλα πάντα ήθελε να δίνει τον αέρα του λαμπερού σοου ακόμη και στο πρωινό της. Δηλαδή, τι θα κάνω ακριβώς? Θέλω μία πρόβα, θα κάνουμε Ρούλα. Το ρούχα μου σου λέει ο άνθρωπος. Ναι, φτιάξε λίγο. Λίγο έτσι εδώ να δείξουμε το μπούστο της Ρούλας. Τι το μπούστο της Ρούλας, τι δουλειά έχει. Λίγο, βρε Ρούλα μου. Τι λίγο, δεν. Τι, καλά δεν είναι εδώ. Παρέα με τον Κώστα Φραγκολιά και δεκάδες τριαντάφυλλα στο πλατό για να του πάει καλά η χρονιά, η Ρούλα εμφανίστηκε γεμάτη κέφι στα νέα της πλατό στο πρωινό του Όλε. Πόσο πολλά. Όλε. Πόσα τριαντάφυλλα μου πήρε. Έλα τριαντάφυλλα, παιδιά. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χαρούμενα και ευτυχισμένα. Αγάπη. Μοιράστε απλόχερα την αγάπη με γενναιοδορία.
Το Big Brother που έγινε ξανά 10 χρόνια μετά την πρώτη του φορά είχε στο τιμόνι της παρουσίασης τη Ρούλα Κορομιλά. Αν και δεν είχε ως σόου την αναμενόμενη επιτυχία, η Ρούλα αποδείχθηκε εξαιρετική οικοδέσποινα. Ρουλάρα, σ' αγαπάμε. Πολλά φιλιά στην αγαπημένη Ρούλα Κορομιλά. Και...